καταστράφηκα και ανδρώθηκα πολιτικά, μου έμαθαν δύο πράγματα. Να αγαπώ τους ανθρώπους και να προσπερνώ όλα αυτά τα οποία μας πικραίνουν. Εάν αυτά τα οποία ακούω για μένα τα έλεγα εγώ για κάποιον άλλον, φανταστείτε τι θα άκουγα. Αν σας ρώτησα αν βρίσκεται ένα προτέρημα στους υποψήφιους. Δεν τα θυμάμαι όμως, κύριε Ιωαννίδη, αυτά. Τι είναι το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Δεν τα θυμάμαι όλα αυτά και δεν θέλω να τα θυμάμαι. Πραγματικά δεν θέλω να τα θυμάμαι. Σε κανένα δεν κρατώ κακία. Ειλικρινά σε κανένα δεν κρατώ κακία. Για να σας πω και κάτι. Από τις 8 του Νοέμβρη δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο που κάποιοι οδηγούν την κοινωνία. Και έχουμε τις ευθύνες όλοι, πρώτος εγώ, αυτό το οποίο λέω τώρα να το τηρήσουμε. Όλοι μαζί λοιπόν από τις 8 του Νοέμβρη, σβήνοντας με σφουγγάρι, όπως είπε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά τα οποία μας πικραίνουν αυτή την περίοδο, κατανοώ το άγχος κάποιων να συσπυρώσουν κόσμο, να κάνουν προσπάθειες ομάδας κλπ. Εν πάση περιπτώσει όμως το λέω, ότι αυτά τα οποία ακούσαμε δεν πρέπει να γυρίζουν σε εμάς. Να μου λέτε οι ύβρες που εκτοξεύονται. Οι ύβρες που εκτοξεύονται όταν εμείς ακούμε καθημερινά και τραβούμε και φυστάμε τα πάνδυνα. Όταν μας βάζαν βόμβα και έλεγαν ότι καλά του κάνανε. Λοιπόν, να σας πω. Πολιτικά πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες της ΚΟ και βεβαίως αυτοί οι οποίοι ηγούνται μιας ομάδας δημοτικής για να διεκδικήσουν την ηγεσία του ενιαίου Δήμου έχουν και πολλά προτερήματα και αρκετά μειονεκτήματα. Και πρώτος εγώ θεωρώ ότι έχω πάρα πολλά μειονεκτήματα. Έχουν λοιπόν πάρα πολλά πλεονεκτήματα και πολλές ικανότητες όλοι. Πιστεύω ότι αυτό που είναι το μέγα ζητούμενο είναι την επομένη. Να μην μείνουμε στα προεκλογικά και στα λίγο πριν τις εκλογές ή σε αυτά που έχει ο καθένας στο μυαλό του, αλλά όλα αυτά τα προτερήματα, τα πλεονεκτήματα του πολιτικού δυναμικού της πόλης να τα ενώσουμε και να πάει η πόλη μπροστά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κερίτση. Κύριε Ιωαννίδη. Τώρα για το άλλο ερώτημα, βάλετε και ένα άλλο ερώτημα. Εάν κάνετε μια αυτοκριτική, πώς να μας πείτε ερώτηση, ποια λάθη αναγνωρίζετε σε αυτή τη θητεία. Εγώ χαίρομαι να μιλάει συνέχεια. Ένα λεπτό λοιπόν, ένα λεπτό το οποίο θα είναι καθορισμένο. Αυτό δεν είναι debate, αυτό τώρα είναι παροδία debate. Πρέπει να κρατήσουμε τους χρόνους. Επιτρέψτε να το πω. Πάμε κύριε Κυρίτση στο ένα λεπτό. Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση που είναι από τον κύριο Κατσάβερο προς τον κύριο Χατζηνικολάου. Το θέμα του debate, γι' αυτό κληθήκαμε απόψε εδώ και γι' αυτό είχαμε συμφωνήσει από το Σάββατο. Και επειδή δεν είναι καλό να αλλάζουν οι κανόνες στη μέση του παιχνιδιού. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στο θέμα της οικονομίας. Ζητάτε από τους συμπατριώτες μας να δώσουν δύναμη στην ελπίδα, όπως έχετε κύριο σύνθημά σας, θεωρώντας προφανώς ότι εσείς αντιπροσωπεύετε αυτή την ελπίδα. Σε τι ακριβώς πρέπει να ελπίζουν από εσάς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της τοπικής οικονομίας, των μικρών τοπικών επιχειρήσεων που κυριαρχούν στον τόπο μας και αφορούν την κοινωνία μας και τις ανεργίες. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσάβαρο. Κύριε Χατζηνικολάου, σας ακούμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει ο συμπολίτης μου, ο συμπατριώτης μου, είναι ότι οι κανόνες θα είναι από την αρχή γνωστοί και ίσοι προς όλους. Αυτές οι ομοιρίες του παρελθόντος ή αυτά τα οποία ζήσαμε τώρα στο παρόν των 4 ετών, δεν πρόκειται να συμβούν με εμάς. Αυτή λοιπόν είναι η ειδοποιώς διαφορά με τους προηγούμενους εκφραστές του κατεστημένου, το οποίο ταλανίζει τη χώρα μας εδώ και 30 χρόνια. Την πόλη μας εδώ και 30 χρόνια. Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό? Με τους κανόνες και από εκεί και πέρα με τις δράσεις. Διότι θέλει αναζωογόνηση η μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Το πρώτο το είπαμε πριν, ότι άμεσα τα τέλη επανέρχονται στην προληστρικής αυξήσεως, μεγάλης αυξήσεως, 315%. Μία αύξηση έδωσα ήταν 315%. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Στην προ λοιπόν της εποχής αυτής, στα πρώτης εποχής αυτής τέλη. Είναι λοιπόν μια ανάσα μεγάλη. Από εκεί και πέρα, οι δράσεις περιορίζονται σε δύο τομείς, οι οποίοι τομείς αφορούν καθαρά πράσινη ανάπτυξη. Οι καινοτόμες δράσεις και οι αναλλακτικές μορφές τουρισμού για την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Σας είχα πει και στο προηγούμενο debate ότι στις καινοτόμες δράσεις είναι οι προτάσεις, έχουν να κάνουν με τις προτάσεις των ειδικών επιστημόνων και παγκοσμίου κύρους συνεργατών μας, όπως είναι ο κύριος Ζερεφός, με την ΚΟΟΣ νησί του Υδρογόνου ή με το Ινστιτούτο Μελέτης των Επιπτώσεων των Κλιματικών Αλλαγών στην Ανθρώπινη Υγεία. Επιπλέον, οι χίλιες ηλιακές στέγες. Επιπλέον, ο ταμιευτήρας ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Λατομείο και ο οποίος είναι τεράστιος, να αξιοποιηθεί για ένα υβριδικό ενεργειακό κέντρο. Και έρχονται και στις αναλλακτικές μορφές τουρισμού ο μόλος για τα κρουαζιερόπλοια, το δίκτυο μαρινών,
και η αξιοποίηση των νηματικών. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Κατσάβαρε. Ναι, θα έρθω στη διευκρινιστική. Θα ρωτήσω αυτά που ρώτησα για τον κύριο Κυρίτση προηγουμένως. Επειδή είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα και θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Εάν εκλεγείτε, θα αφαιρέσετε τις πέργολες από τα καταστήματα και θα αφορά όλο το νησί προφανώς. Θα αφαιρέσετε τα ψυγεία από τους εξωτερικούς χώρους. Θα αυξήσετε τα τέλη κοινοχρήστων και ηλεκτροφωτισμού στα χωριά που υπολείπονται τις πόλεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσάβαρο. Κύριε Χατζηνικολάου, σας ακούμε. Κοιτάξτε, γνωρίζετε όλοι ότι και εγώ κατάγομαι από το χωριό. Κατάγομαι από το Σφενδίο. Ξέρουμε πράγματι ότι εκεί τα τιμολόγια είναι πολύ, μα πολύ φθηνότερα από ό,τι είναι μέσα στην πόλη. Σε μία ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, απευθυνόμενος προς τον κύριο Κυρίτση, όταν του είπα για τη μεγάλη αύξηση των τελών, μου απάντησε όχι μόνο 315% αλλά και 800% πρέπει να πάνε. Και λίγα ήταν. Όταν κατάλαβε το λάθος του, πήγε να το διορθώσει. Ήταν πλέον αργά. Δεν πρόκειται λοιπόν από εμάς να συμβούν αυτά. Σας είπα πριν ότι θα μειωθούν τα τέλη των κοινοχρήστων. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να πάμε και να αυξήσουμε τέλη στα χωριά. Από εκεί και πέρα. Μου είπατε για τις πέργολες. Εμείς κάναμε ξεχωριστή πρόταση. Διότι όταν βγαίνει κάποιος για να γίνει δήμαρχος, δεν βγαίνει για να εκδικείται τους πολίτες. Βγαίνει για να βοηθάει και να δίνει λύσεις. Και η πρότασή μας αυτή είναι κατατεθειμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Και αναφέρεται ότι μετά από συνεννόηση βρίσκουμε και συνδυάζουμε και την αισθητική με την λειτουργία. Πάμε λοιπόν στην κυρία Αυγούλη και στην ερώτησή της στον κύριο Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά, συχνά πυκνά αναφέρεστε και σήμερα αναφερθήκατε στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας. Ποια είναι αυτά τα βήματα για την επιτυχία αυτού του στόχου που έχετε βάλει και σε ποιο βαθμό μπορεί να υποστηρίξει ένας Δήμος τέτοιου είδους ενέργειες. Ευχαριστούμε κυρία Αυγούλη. Κύριε Μιλωνά, σας ακούμε. Κύριε Αυγούλη, το πρώτο βήμα μιας πολιτικής αλλαγής είναι σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι από την ημέρα που θα πάρουμε την εξουσία, τότε αμέσως θα αλλάξει το αίσθημα του κόσμου γύρω από κάποια πράγματα, για το πώς θα παλεύουμε και το πώς θα προωθούμε. Λέγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το Χάνι, για παράδειγμα, μπορούσε να λειτουργεί. Τελείωσε πάρα πολύ σύντομα από τον εργολάβο, μπορούσε να ενταχθεί στην παραγωγική δραστηριότητα και να δημιουργήσει εκεί πέρα τουλάχιστον 10 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 5 να είναι επιστημονικές θέσεις, που να λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας. Το πρόβλημα των σφαγείων. Αν δημιουργούσαμε την κατάλληλη διαδημοτική συνεργασία για την οποία εμείς φωνάζαμε το κατάλληλο μοντέλο, προβλέπονταν 6 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 3 επιστημονικές θέσεις εργασίας. Επομένως, να θέσεις εργασίας, να αλλαγές που μας βγάζουν αμέσως έξω από το συνηθισμένο. Γιατί δεν έγιναν αυτά? Για πολιτικούς λόγους. Γιατί ακριβώς υπάρχει πολιτική οκνηρία και πολιτική ομοιρία. Γιατί θέτουμε άλλες προτεραιότητες μπροστά μας και όχι την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Και όταν εμείς λέμε ότι πρέπει να στραφούμε προς άλλους τομείς παραγωγής, οι οποίοι να διευρύνουν την παραγωγική βάση, είναι απόλυτα λογικό και απόλυτα πραγματοποιήσιμο. Πόσες προτάσεις έχουμε κάνει για τη λαϊκή αγορά στο Δήμο της ΚΟ? Πόσες προτάσεις κάναμε στους άλλους Δήμους για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο λαϊκού αγορών, να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα? Πόσα ξενοδοχεία στον τόπο μας συνεργάζονται με παραγωγούς του πρωτογενού τομέα και είναι στην αφάνεια? Γιατί να μην τους αναδείξουμε? Πόσα εστιατόρια, πόσα μικρομάγαζα δουλεύουν πάνω στην τοπική παραγωγική ικανότητα και είναι στην αφάνεια? Γιατί να μην τους αναδείξουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι έχουν προϊόν ταυτότητας με τη σφραγίδα του Δήμου? Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις πελατειακές μας σχέσεις? Γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε επί των τύπων των ύλων και ερχόμαστε εδώ πέρα και λέμε μεγάλα λόγια? Κυρία Αυγούλη, θα αξιοποιήσετε την ερώτησή σας. Ναι, θέλω να ρωτήσω πώς θα διευρυνθεί. Είπατε 2-3 παραδείγματα. Είπατε για το Χάνι, τα σφαγεία, τις λαϊκές αγορές. Μιλήσατε για τα ξενοδοχεία που δεν υποστηρίζουν τον τόπιο. Πολλά ξενοδοχεία υποστηρίζουν εδώ. Οι ίδιοι εμείς οι κάτοικοι δεν υποστηρίζουμε τα τοπία προϊόντα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς πρέπει να γίνουμε πρώτα κοινωνία, κύριε Μιλωνά, και μετά να τα πάρουν τα ξενοδοχεία. Σας ακούμε, κύριε Μιλωνά. Ο πολιτικός στόχος λέγεται ισχυρή τοπική οικονομία. Διεθνής όρος. Πάνω σε αυτό το θέμα έχουν γραφτεί χιλιάδες συγγράμματα και έχουν γίνει χιλιάδες πραγματείες. Εμείς απλά πρέπει να μεταφέρουμε στον τόπο μας αυτή την ιδεολογία και αυτή την πρακτική. Στην Κρήτη έχουν κάνει σημαντικά βήματα. Δεν θα λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα της ΚΟ και το κοινωνικό και το παραγωγικό την επόμενη τετραετία. Αυτό είναι de facto. Αλλά δεν μπορώ να έχω δίπλα μου πολιτικούς που να διεκδικούν το Δήμο της ΚΟ, να έχουν βασικές ευθύνες για το ότι το σχέδιο Δοξιάδη τοποθετήθηκε στο ράφι και να αναφέρουν σαν πρώτο.